Γιαννακός, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Καλαμαριάς, το γεγονός ότι βρισκόμαστε 8 η ώρα το πρωί στα γραφεία της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης Καρδίσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης για να συνομιλήσουμε με την κυρία Βαζούρα, τη διευθύντρια, για ένα θέμα που καίει όλο το Δήμο, όταν βρισκόμαστε εδώ σύσσωμο σχεδόν το Δημοτικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων, γονείς και ο Δήμαρχος Καλαμαριάς. Και η κυρία Βαζούρα με μια συνεχίζει την απαξιωτική και αιμονική συμπεριφορά της, αυτό μας οδηγεί στο να σκεφτούμε άλλους τρόπους πλέον αντιδράσεων. Δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει λόγος για περαιτέρω διάλογο, δηλαδή δεν κάνει διάλογο. Έναν διάλογο τον οποίο υποτίθεται ότι ζητάει και αυτή τη στιγμή τα παιδιά ταλαιπωρούνται πηγαινοερχόμενα 2,5 χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους σε ένα άλλο σχολείο, πολύ μακριά, ενώ στη γειτονιά τους στα 100, στα 200, στα 300 μέτρα υπάρχει σχολείο με άδειες αίθουσες. Αυτή τη στιγμή αν πάμε στο τρίτο λύκειο έχει άδειες αίθουσες και αναγκάζει τα παιδιά με την αιμονική αυτή συμπεριφορά να πηγαίνουν 2,5 χιλιόμετρα μακριά. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητη αυτή η απαξιωτική συμπεριφορά.